Την ίδια ώρα οι κακές γλώσσες εκεί των κοινοβουλευτικών διαδρόμων και υπογείων, γιατί στα υπόγεια της Βουλής γίνονται αυτά κατά κυριολεξία, τα αυτοκίνητα είναι εκεί παρκαρισμένα και τα κληρώνουν για να τα πάρουν οι βουλευτές, Νίκο Πετρουλάκη, λένε ότι για τον κύριο Νατσιό λένε οι πληροφορίες, λένε για τον... Ότι, ναι, ναι, ότι περίμενε για να πάρει, ως δικαιούται, τυπικά και νόμιμα, εντάξει, ο άνθρωπος, όλοι οι βουλευτές, καλός ή κακός, το δικαιούνται, αλλά με τη συνοδεία αστυνομικών, των αστυνομικών του, για τους οποίους όμως αστυνομικούς, το πρόγραμμα του κόμματος, εγώ μπορεί να συμφωνήσω με αυτό που λέει το πρόγραμμα της Νίκης, αλλά το δέμα είναι ότι κάνει ο αρχηγός. Το πρόγραμμα λοιπόν της Νίκης λέει να μην διατίθενται, εγώ λέω προσωπικά μπορεί να συμφωνώ, να μην έχουν οι βουλευτές αστυνομικούς και να τα πληρώνουν από την τσέπη τους. Ή να τους πληρώνουν από την τσέπη τους. Αλλά εδώ τώρα υπάρχει ένα θέμα. Αν πρεσβεύεις και επαγγέλλεσαι αυτό που ξαναλέω μπορεί να είναι σωστό για μένα υποκειμενικά, αλλά την ίδια ώρα είσαι Νίκο Πετρουλάκη με την συνοδεία αστυνομικών κάτω στο υπόγειο 45-50 βαθμούς και στη Βουλή και όπου πηγαίνεις με τους αστυνομικούς που πληρώνουν οι φορολογούμενοι, αυτό δεν ταιριάζει τώρα και μεταξύ. Δεν ταιριάζει. Σε καμία περίπτωση δεν ταιριάζει. Και αν είναι ο δάσκαλος, αν είναι, δεν ξέρω, θα φανεί, αυτό τον εκθέτει για άλλη μια φορά. Γιατί είχε την, να περάσει το προφίλ του ήρεμου, του χαμηλών τόνων, του δεν θέλω πολλά πράγματα, του λιτού κλπ. Αλλάζει το σκηνικό. Εάν είναι ο δάσκαλος, όπως λέγατε προηγουμένως. Λένε οι διαδρομιστές, οι άνθρωποι των εκεί, ξέρεις τι κουτσομπολιό τώρα σε εισαγωγικά πέφτει στη Βουλή, ναι, ο ένας. Ναι. Ο ένας με μπει καλή κουβέντα για τον άλλον, έτσι. Και σωστά, βλέπει τον έναν και χράτς λέει, αυτός δεν έλεγε ότι δεν θέλει αστυνομικούς από το κράτος. Ακριβώς. Αντρέα, μου ήρθε ένα μήνυμα από τη Χαλκιδική τώρα από έναν πυροσβέστη, ο οποίος μας βλέπει αυτή τη στιγμή και λέει, σε παρακαλώ πολύ πες στο δελτίο ότι εμείς φοράμε αρβίλες στρατού. Δεν έχουμε παπούτσια ειδικά για τη φωτιά και θα πάρουν αμέσως φωτιά και τα γάντια τα πήραμε πριν από λίγες μέρες μετά από 5 χρόνια. Τα ειδικά γάντια των πυροσβεστών. Είναι μήνυμα, μας βλέπει τώρα από τη Χαλκιδική και μου λέει σε παρακαλώ πολύ μετέφερε το. Το μετέφερα. Πάλι καλά που μετά 1,7 δις. 1,7 δις από το πρόγραμμα υγιής. Ακριβώς. Το οποίο περιλαμβάνει ντρόν και αυτά όλα που δείξαμε πριν από λίγο και δεν έχουν γάντια και αρβίλα σε ένα πρόγραμμα 1,7 δις συν 1,1 δις το οποίο ετοιμάζουν επιπλέον να το ξοδέψουν και να το ενσωματώσουν στο 1,5 αυτό δις, στο 1,7 δις. Δηλαδή αμέσως πάμε στα 2,8 δις. Γιατί έχουν υποσχεθεί θα ενισχύσουν με 1,1. Με πτυτικά μέσα που τα ψάχνουν, με ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν γάντια, με αυτοκίνητα του πυροσβεστικού σώματος σαράβαλα, που δεν έχουν λάστιχα, που έχουν φθαρμένα λάστιχα, που έχουν σπασμένα σασμάν, που έχουν σπασμένα ανταλλακτικά, που έχουν σπασμένα φρένα, που δεν έχουν καν στοιχειώδεις ανάγκες για να εξυπηρετηθούν. 1,7 δις. Αλλά δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Και για του λόγου... έπρεπε να πάνε 10 άνθρωποι φυλακή. Και για του λόγου του αληθές, γιατί ό,τι λέμε το διασταυρώνουμε και προσπαθούμε. Αν κάνουμε κάποτε κάποιο λάθος, άνθρωποι είμαστε, θα το αναγνωρίσουμε. Αλλά εδώ αυτό που σας είπαμε προηγουμένως, ότι πράγματι στο πρόγραμμα του κόμματος Νίκη προβλέπεται και θα ξαναπώ εγώ προσωπικά μπορεί να συμφωνώ. Κατάργηση φύλαξης βουλευτών και πολιτικών από την αστυνομία. Ο βουλευτικός μισθός είναι ικανός για την πρόσληψη σωματοφύλακα εάν ο βουλευτής κρίνει ότι το χρειάζεται. Ακόμα περισσότερο, οι πρώην βουλευτές και πολιτικοί δεν έχουν κανένα παραπάνω λόγο στη δημόσια φύλαξη από τον κάθε Έλληνα πολίτη. Ξαναλέω, μπορεί να είναι πολύ σωστό, αλλά πρέπει και στην πράξη αυτό. Γιατί αυτό που μας δίνει το ρεπορτάζ και είναι διασταυρωμένο, ότι ο κύριος Νατσιός ήταν εκεί όπως είναι κάθε μέρα στη Βουλή και σήμερα για να πάρει το καινούργιο αυτοκίνητο στο υπόγειο της Βουλής με 45-50 βαθμούς να καίει το λιοπύρι με τη συνοδεία αστυνομικών δεν ταιριάζει, Στέφαν, έτσι δεν είναι? Ο δάσκαλος δεν είναι λεβεντιά. Δεν είναι. Γιατί δείχνει αυτό που δεν ήταν πριν γίνει κοινοβουλευτικός αρχηγός. Πριν ήταν ένας σεμνότυφος άνθρωπος, αρθρογράφος, καλός καγαθός, σύμφωνα με αυτά την επικρατούσα άποψη αρχαίας ελληνικής γραμματείας,
άνθρωπος μη ληστής και αυτάρκης. Και τώρα δείχνει, εάν το ρεπορτάζ επιβεβαιώνεται ότι είναι ο κύριος Νατσιός, ότι είναι λιμασμένος δηλαδή, λιμασμένος και πεινασμένος, όχι από τροφές, αλλά από υλικά αγαθά. Δεν Μάλιστα. προσυδειάζει με και, πατριωτισμό και μιας λες, όλη και λες, αυτή η συμπεριφορά.